Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μαγειρικής μου Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω την τούρτα Ναπολεόνι ή Σταρούσικα Ναπολεόν. Η τούρτα αυτή έχει διάμετρο 22 πόντους, βγαίνει περίπου 2 κιλά και 300 γραμμάρια. Η κρέμα θα είναι με την καραμέλα που να φτιάξω μόνη μου και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί για την καραμέλα 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 1 τέταρτα κουταλάκι του γλυκού, αλάτι, 30 γραμμάρια βούτυρα. Για τη ζύμη, 450 γραμμάρια βούτυρα, αλάτι, μία πρέζα, 220 ml κρύο παγωμένο νερό, 2 μεγάλα αυγά, 1 κουτάλι σούπας ξύδι, 700 γραμμάρια αλεύρι, ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα. Για την κρέμα, 650 ml γάλα, 2 αυγά, πρέζα αλάτι, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 45 γραμμάρια νεσαστέ, λίγη βανίλια, 25 γραμμάρια βούτυρο, 300 ml κρέμα γάλακτος. Ένα μεγάλο ποτήρι τα πεφτώ πάνω σε ζυγαριά και βάζω τα αυγά, το ξύδι, το αλάτι και το παγωμένο νερό. Παιδιά, το νερό βάζω μέχρι η ζυγαριά να δείξει 340 γραμμάρια. Η υγρή ουσία στην συνταγή πρέπει να είναι 340 γραμμάρια. Προσέξτε, όχι ml, όλα τα υλικά μετράω με γραμμάρια. Και τα ανακατεύω, αφήνω στην άκρη. Τώρα κασκινίζω το αλεύρι, παίρνω το παγωμένο βούτυρο και τρίβω στον τρίφτη. Το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Βουτάω συνέχεια το βούτυρο στο αλεύρι, τα τρίματα συνέχεια αλευρώνω. Στο τέλος με γρήγορες κινήσεις ανακατεύω όλα μαζί. Κάνω στη μέση μία λακκούβα και ρίχνω μέσα το μείγμα που είχα κάνει λίγο νωρίτερα. Ανακατεύω με τα χέρια. Και βγάζω το ζυμάρι στην επιφάνεια. Μαζεύω τη ζύμη σε μία μπάλα. Δεν ζυμώνω, απλά πατάω με τα χέρια δυνατά για να κολλήσει ζυμάρι σε ζυμάρι. Πρέπει να βγει τέτοια μπάλα. Χωρίζω την ζύμη σε 11 κομμάτια, μου βγήκε από 120 γραμμάρια το ένα κομμάτι. Τα τοποθετώ σε μία αλευρωμένη πιατέλα. Φτιάχνω στρόγγυλες μπαλίτσες. Σκεπάζω ένα κομμάτι μεμβράνης και αφήνω στο ψυγείο τουλάχιστον για μία-δύο ώρες. Καλύτερα για μία νύχτα. Φτιάχνω την καραμέλα. Βάζω στη κατσαρόλα τη ζάχαρη και ζεσταίνω σε μισέα φωτιά για να λιώσει η ζάχαρη. Όταν αρχίζει και λιώνει ζάχαρη, βάζω την κρέμα γάλακτος στο μικροκυμάτον να ζεσταθεί. Προσέξτε να μην πάρει βράση. Και όταν λιώσει εντελώς η ζάχαρη, ρίχνω, προσέξτε, ζεστή, πολύ ζεστή, αλλά όχι βρασμένη, κρέμα γάλακτος. Ανακατεύοντας δυναμικά χωρίς να σταματάω, πρέπει να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Και ύστερα βάζω το βούτυρο και αλάτι. Ανακατεύω μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Αμέσως μετά αδειάζω την καραμέλα σε ένα μπολ. Κλείνω με μεμβράνη και αφήνω να κρυώσει εντελώς. Τώρα κάνω την κρέμα. Βάζω στη κατσαρόλα το γάλα και αφήνω να ζεσταθεί πολύ. Σε ένα μπολ βάζω την ζάχαρη, το αλάτι και το νεσαστέ. Σπάω τα αυγά και τα προσθέτω στο μείγμα. Τα ανακατεύω καλά μέχρι να ενσωματωθούν όλα τα υλικά. Τότε ρίχνω από λίγο καυτό γάλα, ανακατεύοντας τα δυναμικά με το σύρμα. Ρίχνω μόνο μισή ποσότητα γάλας και αμέσως μετά βάζω πίσω στην κατσαρόλα το μείγμα. Πάλι ανακατεύω και βάζω την κατσαρόλα πάλι σε φωτιά και βράζω μέχρι να πηχτώσει το μείγμα και να γίνεται σαν κρέμα. Αδειάζω την κρέμα σε άλλο μπολ, προσθέτω
το βούτυρο και τη βανίλια και σκεπάζουμε μεμπράνη. Αφήνω να κρυώσει. Παιδιά, ό,τι έκανα μέχρι τώρα, τα έκανα την προηγούμενη μέρα και όλα τα έχω στο ψυγείο. Τώρα παίρνω το τσέρκι που έχει διάμετρο 22 πόντους. Το ζυμάρι όμως να ανοίξω πιο μεγάλο διάμετρο. Πάνω στη λαντόκολα ρίχνω λίγο αλεύρι, βγάζω ένα ζυμάρι και ανοίγω ένα φύλλο με το πλάστη. Τα υπόλοιπα ζυμάρια παραμένουν στο ψυγείο. Δοκιμάζουμε το τσέρκι για να είναι πιο μεγάλο το φύλλο που άνοιξα σε διάμετρο. Το τρυπάω με ένα πιρούνι και πασπαλίζω λίγο με την ζάχαρη άχνη. Ψήνω στο προφορμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς για 7-8 λεπτά περίπου. Ύστερα όταν ψηθεί το κόβω αμέσως που είναι ακόμα ζεστό το ζυμάρι με το τσέρκι. Τα υπολείμματα μαζεύω σε ένα μπολ, θα χρειαστεί για μετά. Τώρα παίρνω από την καραμέλα που είχα κάνει 1-2 κουταλιές και βάζω στην σακούλα ζαχαροπλαστικής, θα χρειαστούν για το στόλισμα. Κάνω την κρέμα. Σε ένα βαφή μπολ βάζω κρύα κρέμα γάλακτος και χτυπάω περίπου 3 λεπτά για να πάρει παχύρευστη μορφή. Ύστερα προσθέτω σε 2 φορές, όχι όλα μαζί, την κρέμα. Παιδιά, και τα 3 υλικά πρέπει να έχουν την ίδια θερμοκρασία. Και στο τέλος προσθέτω την καραμέλα και αυτή σε 2 δόσεις. Και στο τέλος λίγο τα ανακατεύουμε την σπάτουλα μαζεύοντας από τα τυχώματα την κρέμα που υπάρχει η πιθανότητα να μην την έπαιρνε το μίξερ. Σε μια πιατέλα βάζω το πρώτο ζυμάρι για ευκολία τα παφετώ το δαχτυλίδι και βάζω μια στρώση της κρέμας. Παιδιά, οπτικά μοιραστείτε την κρέμα για να σας φτάσει για όλα τα 11 στρώσεις. Όταν τα παφετώ το επόμενο ζυμάρι πάνω από την κρέμα, το πατάω ελαφρά με τα χέρια για να κάτσει καλά το ζυμάρι και να μην υπάρχει κοινό μεταξύ των στρώσεων. Ισιώνω την τελευταία στρώση κρέμας και κάνω με την καραμέλα μία ζαγραφιά σε σχήμα σπιράλι. Με ένα καλαμάκι κάνω γραμμές. Κανονικά, παιδιά, η καραμέλα τα παφετείτε στο τέλος, όταν η τούρτα να μένει στο ψυγείο για 3-4 ώρες και να παγώσει. Τότε να παγώσει η κρέμα από πάνω και η καραμέλα να κρατήσει σταθερά πάνω στην κρέμα. Εγώ όμως βιάζομαι να σας δείξω την τούρτα ολοκληρωτικά και βλέπετε η καραμέλα άρχιζε να χάνει το σχήμα της. Τρίβω την ψύχα με τα χέρια. Βγάζω τώρα το τσέρκι. Παίρνω την κρέμα που είχα αφήσει για να καλύψω τα πλαϊνά της τούρτας. Με την ψύχα έκανα επικάλυψη την πλαϊνά της τούρτας. Μπορείτε να καλύψετε όλη την τούρτα με την ψύχα και από πάνω να ρίξετε λίγη ζάχαρη άχνη. Και έτσι θα είναι ωραία.
Παιδιά, για την γεύση ούτε συζητώ. Δεν πιστεύετε? Τότε φτιάξτε την και γράψτε μου τα σχόλια σας. Αυτά για σήμερα. Στο κανάλι μου ήδη έχω δύο τούρτες Ναπολεόν. Μπορείτε να δείτε και να διαλέξετε τη συνταγή που σας ταιριάζει. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Καλή επιτυχία. Γεια σας.